μουσική είναι το καλύτερο φάρμακο για τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει εύκολα κανείς αν βρεθεί στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Καράτεπέ της Μυτιλίνης. Μέσα σε ένα κοντέινερ, καθημερινά δεκάδες μικρά παιδιά πρόσφυγες διδάσκονται βιολί. Είμαι από το Ιράκ και είμαι στην Ελλάδα 7 μήνες. Άρχισα να μαθαίνω βιολί πριν από 2 μήνες και μου αρέσει πολύ. Μου αρέσουν πολύ τα μαθήματα βιολιού. Θέλω να πάω στη Γερμανία και να παίζω και εκεί βιολί. Η Άντζελα Μαρία Αρμπελάες και η κόρη της Μαρία Φραντζέσκα ξεκίνησαν τα μαθήματα βιολιού μερικούς μήνες πριν. Η ίδια μας λέει πως η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεχάσουν τα παιδιά όσα βασανίζουν τις ψυχές τους και να αποκτήσουν δύναμη και αυτοπεποίθηση. Το βιολί τους δίνει πειθαρχία, η πειθαρχία που έχουν χάθει μετά από τόσα χρόνια προσφύγια. Τους δίνει σεβασμό, αυτοπεποίθη, την αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό που έχουν χάσει γιατί έχουν γίνει σχεδόν σιτιάνοι. Σιτιανεύουν ένα, όχι ένα πιάτο φαγητό, εδώ έχουν φαγητό, αλλά σιτιανεύουν μια αξιοπρέπεια και ονειρεύουν μια πατρίδα, μια χώρα που χάσανε και ελπίζουν με την ελπίδα να πάνε κάπου. Αυτά τα παιδιά, το ξέρουμε πολύ καλά, είναι παιδιά σαν τα παιδιά μας, σαν το παιδί σου, σαν τα παιδιά όλοι αυτοί που μας βλέπουν. Είναι παιδιά που κάποτε πηγαίνανε σε ένα σχολείο, που κάποτε καθόταν μέσα από γύρω από ένα τραπέζι στο πάτωμα, τρώγανε ή πιανίτζε στο τσάι, είχαν τις οικογένειες και μια μέρα ξαφνικά ο κόσμος ολόκληρος κατέρρεψε. Ο μικρός Τούβαλου είναι μόλις 6 ετών. Καθημερινά είναι από τους πρώτους που φτάνουν στο μάθημα. Τα σημάδια στο πρόσωπο της Αμινέ είναι από βόμβα που παραλίγο να τη στοιχήσει τη ζωή. Η Άντζελα καλεί διεθνούς φήμης μουσικούς να έρθουν στη Λέσβο και να παίξουν βιολί μαζί με τα μικρά προσφυγάκια. Εμείς κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να, για σε κάποια στιγμή της μέρας, να, γενικά αυτό να τους δίνει γαλήνη, να τους δίνει ηρεμία και να τους καλύπτουν τις πληγές από όλα τα τραύματα που έχουν. Την 5η 15 Δεκέμβρη είναι η Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών. Η Ορχήστρα των Μικρών Προσφύγων, μαζί με τα σαντούρια της Αγιάς και άλλους καλλιτέχνες από τη Μυτιλίνη, θα δώσουν μια μοναδική συναυλία στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης.